Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στη Μυτιλίνη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στο νησί σας. Είναι μια πανελλαδική διαδικασία την οποία κάνει το ΠΑΣΟΚ το κίνημα αλλαγής σε όλη την Ελλάδα για την ακρίβεια. Θέλω να ξεκινήσω όμως από τα τραγικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας, μια βίαιη εισβολή στην Ουκρανία και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε τις τελευταίες τρεις μέρες, τα οποία για μας ήταν αδιανόητα να τα σκεφτούμε και να τα φανταστούμε θα γινόταν στον πυρήνα της Ευρώπης. Θέλουμε να πιστέψουμε και να πιστεύουμε ότι άμεσα θα μπορέσει να σταματήσει και να γίνει κατάπαυση του πυρός, να ξανακαθίσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου, να μην χανθούν άλλες ανθρώπινες ζωές, να μην έχουμε άλλες μεταναστευτικές ροές, να μην δούμε άλλα παιδάκια να φεύγουν από το σπίτι τους και να πηγαίνουν σε διπλανές χώρες. Η Ευρώπη, η Αμερική αλλά και άλλες χώρες πρέπει να λάβουν συγκεκριμένο ρόλο και πρωτοβουλία ώστε να μπορέσει να γίνει άμεση κατάπαυση του πυρός, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να καθίσουν οι δύο χώρες και όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες για να λύσουν άμεσα αυτό το ζήτημα. Είναι αδιανόητο το 2022 να βιώνουμε αυτήν την κρίση και αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις στον πυρήνα της Ευρώπης. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη, πιο παρεμβατική, με ενιαία εξωτερική πολιτική, άμυνα, να συζητήσουμε ξανά για τον Ευρωστρατό, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αλλά και την γειτονιά μας, τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορά μας είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να σταματήσει η πώληση όπλων προς την Τουρκία. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βλέπουν ότι είναι ο ταραξίας της περιοχής, να εξοπλίζουν τη γειτονική χώρα και να συζητήσουμε για την καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέρχομαι στο ζήτημα για το οποίο βρεθήκαμε σήμερα εδώ και είναι το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και της αύξησης της τιμής της ενέργειας σε όλους τους λογαριασμούς. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια τις τελευταίες εβδομάδες με συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναλύσω στη συνέχεια για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα προβλήματα των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, των καταναλωτών αλλά και των απλών πολιτών και να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύσεις στα βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια αλλά και να περιοριστεί το κόστος της ενέργειας στη χώρα μας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν υπολόγισε σωστά και θεώρησε ότι θα υπάρχει μια μικρή ακρίβεια και ένας μικρός πληθωρισμός, πράγμα που αποδείχθηκε στην πορεία ότι ήταν καταστροφικός. Στις αρχές του έτους βιώνουμε τον πενταπλασιασμό της τιμής της ενέργειας στη χώρα μας σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021. Μας κατατάσσουν στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο ήταν πάνω από το 6% και είδαμε πώς μετακυλίεται στα προϊόντα, τα άμεσα προϊόντα που είναι στην κατανάλωση του πολίτη. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έρχονται σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή, τεινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ζητάμε από την κυβέρνηση άμεσα, τώρα, να πάρει συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία δεν μπορεί να αποφασιστεί τον Μάιο. Βρισκόμαστε στο κέντρο της κρίσης, στο επίκεντρο της κρίσης και πρέπει άμεσα να υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού, να υπάρξει μείωση στο φόρο για τα καύσιμα, να μπορούσαν να περιοριστούν οι τιμές, να υπάρξει περιορισμός και μείωση τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ισορροπήσει ο πληθωρισμός και να μειωθεί ο πληθωρισμός στα βασικά προϊόντα, τα οποία ο κάθε πολίτης πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στο μπακάλικο της γειτονιάς, στα καταστήματα για να τα προμηθεύεται καθημερινά για να μπορέσει να είναι οι άμεσες ανάγκες του. Μιλήσαμε για μια νέα μορφή ΕΚΑΣ με εισοδηματικά κριτήρια ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μιλήσαμε συγκεκριμένα για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους που μπορούν να λάβουν μια νέα μορφή ΕΚΑΣ. Το κόστος είναι περίπου 650 εκατομμύρια, το έχουμε κοστολογήσει.
Με αυτές τις ενέργειες βοηθούμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε και στην αγορά και θα τονώσουν και την αγορά. Μιλήσαμε για συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα όσον αφορά την επιδότηση με ισοδηματικά κριτήρια και όχι μόνο οριζόντια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και γενικότερα στο τι πρέπει να γίνει όσον αφορά στο κομμάτι της μείωσης κόστου της ενέργειας. Λέμε συγκεκριμένα ότι πρέπει οι πάροχοι να λάβουν και αυτοί το κομμάτι της αύξησης που αναλογεί και όχι μόνο οι καταναλωτές και το δημόσιο με τις επιδοτήσεις που δίνει. Είναι απαράδεκτο όταν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, οι πάροχοι να έχουν μόνο κέρδη και να μην λαμβάνουν και αυτοί ένα κομμάτι της αύξησης, της τεράστιας αύξησης της ενέργειας. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα μακροπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να λάβει η χώρα μας, ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο ξανά μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε και να προβλέπουμε το μέλλον, πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες για να μην ξαναβιώσουμε αντίστοιχες κρίσεις και να μπορέσει η χώρα μας να είναι όσο πιο πολύ ανθεκτική γίνεται σε αντίστοιχες καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να πάμε άμεσα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Το 40% αυτή τη στιγμή της ενέργειας χώρας μας προέρχεται από το φυσικό αέριο. Να μπορέσουμε να πάμε σε μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες, σε αγρότες, σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, ώστε να μπορούν μέσω από αυτό να μειώσουν πάρα πολύ, να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της ενέργειας, να μπορέσουν να παράγουν με πολύ χαμηλότερες τιμές, να μπορέσουμε να πάμε σε μια βελτίωση του δικτύου μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλήσαμε πολλές φορές ότι ο εξυγχρονισμός και ο πολλαπλασιασμός του δικτύου, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, είναι πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα μας, το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο να πάμε μακροπρόθεσμα σε μια μείωση του κόστους ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και φυσικά και η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας πρέπει να δει το κομμάτι της απανθρακοποίησης. Στη χώρα μας είναι η απολιγνητοποίηση, πώς θα μπορέσει να πάει ακόμα πιο ομαλά, ώστε να μην μετακυλείται στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στον κάθε καταναλωτή. Αλλά ιδιαίτερα τώρα που τα τραγικά γεγονότα της Ουκρανίας θα πολλαπλασιάσουν τα προβλήματα και θα πολλαπλασιάσουν και την αύξηση στις τιμές και του φυσικού αερίου, αλλά αντίστοιχα και του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει η χώρα μας σε συνδυασμό με σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να λάβει η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε άμεσα να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να αντισταθμίσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις για το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στον πλευρό των πολιτών, στον πλευρό των επαγγελματιών, να ακούμε τα προβλήματά τους. Θα πάμε αμέσως μετά στην τοπική αγορά να συναντήσουμε τους επαγγελματίες, να συναντήσουμε τους πολίτες, να ακούσουμε τα πραγματικά προβλήματα, να δώσουμε τις προτάσεις μας, μερικές από τις οποίες σας είπα πριν από λίγο, και να είμαστε παρόν σε όλη αυτήν την κοινωνική αλλαγή που συμβαίνει στον τόπο μας, με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι λαϊκισμό, πολιτικές πρωτοβουλίες. Θα κάνουμε μια σκληρή αλλά τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να έχει μια εναλλακτική λύση για το μέλλον του, μια εναλλακτική λύση για την Ελλάδα και τις προοπτικές της. Το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, έγινε και μια συνάντηση στην Βουλή με αντιπροσωπεία του Κινήματος Αλλαγής, που ακούσαμε όλα αυτά τα οποία και εσείς είπατε, αλλά και όλα αυτά τα οποία και η τοπική κοινωνία και οι αρμόδιες αρχές έχουν πει το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τη νέα δομή. Και έχουμε τοποθετηθεί και με δελτίο τύπου, αλλά και με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη, θα ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση πρέπει να εμείνει στο εθνικό σχέδιο όσον αφορά το μεταναστευτικό. Μπορεί οι ροές αυτή τη στιγμή να είναι περιορισμένες και η χώρα μας και τα νησιά σας να έχουν πάρει μία ανάσα σε σχέση με αυτό το οποίο γίνονταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι σας, η τοπική κοινωνία και όλοι οι πολίτες,
στη Λέσβο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το μεταναστευτικό. Είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δεν γίνεται αντιληπτό στην ολότητα της χώρας οι συνέπειες που έχει στην τοπική σας ζωή, στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητά σας. Εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική και πρέπει η Ευρώπη, γι' αυτό επιμένουμε στο κομμάτι το ευρωπαϊκό, να σταθεί αλληλέγγυα στη χώρα μας και στα ελληνικά νησιά που παίρνουν όλο αυτό το βάρος το μεταναστευτικό. Γι' αυτό συνεχίζουμε και πιέζουμε την κυβέρνηση να υπάρχουν ξεκάθαρες αποφάσεις όσον αφορά την άμεση μετεγκατάσταση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης των ροών και των ανθρώπων αυτών που έρχονται στα ελληνικά νησιά. Να μειωθούν ακόμα περισσότερο αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κέντρα που υπάρχουν τώρα. Προφανώς δεν θέλουμε να δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερα. Θέλουμε να γίνεται απλά η ταυτοποίηση εδώ και η άμεση μεταφορά τους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με αμοιβαίο βάρος για την κάθε χώρα και να μην το λαμβάνουμε μόνο εμείς ούτε στα νησιά μας αλλά ούτε στην υπηρετική χώρα. Και είναι ευκαιρία τώρα για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση που, όπως είπα και πριν, οι ροές είναι πολύ περιορισμένες, να πιέσει αυτή τη στιγμή περισσότερο και την Ευρώπη όσον αφορά και τη συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί νομίζω ότι έχει σταματήσει η καλή θέληση και η εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να πιέζει μεταναστευτικά κύματα και με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε άπραγοι και να σχεδιάζουμε μεγαλύτερα κέντρα για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση. Προφανώς δεν μας άρεσε σε κανέναν, ούτε σε εσάς, ούτε στην ελληνική κοινωνία, ούτε στην κουλτούρα του ελληνικού λαού, αυτό το οποίο γίνονταν στη Μόρια και δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα το βάρος το οποίο παίρνουν πάνω τα ελληνικά νησιά. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση ως μια εθνική στρατηγική να πιέσει ακόμα παραπάνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει άμεσα μέτρα που θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει την κατάσταση που ακόμα και αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο νησί σας αλλά και στα υπόλοιπα. Νομίζω βλέπουμε και σε πολλά σημεία της χώρας και στην επαρχία μια αγωνία για το τι θα ακολουθήσει, βλέποντας και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και αντιλαμβανόμενοι ότι το κομμάτι της ακρίβειας αλλά και το κόστος της ενέργειας θα αυξηθεί πάρα πολύ. Και φυσικά το μεγάλο άγχος το οποίο εμείς το αντιλαμβανόμαστε είναι το ότι περιμένουμε και περιμένανε και οι ίδιοι ένα καλοκαίρι στο οποίο θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Μετά από αρκετά χρόνια θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε για πάρα πολλούς μήνες καλοκαιρινούς, να έρθουν πάρα πολλοί τουρίστες και να μπορέσουν, αν θέλουν αυτές οι επιχειρήσεις, να δουλέψουν πάρα πολύ για να βγάλουν και τα σπασμένα των προηγούμενων ετών. Και βλέπουν ότι λόγω των εξελίξεων, όπως είπα και με των τραγικών εξελίξεων, το κομμάτι του τουρισμού ενδεχομένως να υπάρξει μια μείωση σε σχέση με αυτό το οποίο θα περιμέναμε. Και φυσικά η άνοδος των τιμών, των προϊόντων και το κόστος της ενέργειας και της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων δεν θα τους δώσει τα κέρδη αυτά τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν πάρα πολλές από τις ζημιές που είχαν συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, γι' αυτό και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ακόμα περισσότερο, παίρνοντας στη φαρέτρα μας αυτά τα οποία μας λένε οι παραγωγικοί φορείς στα επιμελητήρια και προσπαθώντας με νέες προτάσεις τεκμηριωμένες, όπως είπα και πριν, χωρίς λαϊκισμό, αλλά κοστολογημένες που μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν, να πιέσουμε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή.